Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια Απόστολος Καπουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα με την εκπομπή «Σύγχρονοι ασκητές», την αναφορά μας σε μεγάλες ασκητικές και αγιασμένες μορφές των ημερών μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στη ζωή και τους ασκητικούς αγώνες ενός Ορθοδόξου Ρουμάνου μοναχού που προσφέρθηκε από την νεότητά του στον Χριστό. Θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τις προσπάθειες, τις νίκες, τους αγώνες και τις χαρές ενός μεγάλου ηγουμένου, πνευματικού πατρός και ακούραστου Ιεραποστόλου των ημερών μας, του Οσιωτάτου Γέροντος, πατρός Κλεόπα Ηλίε. Η ζωή, η ασκητική του αγώνες, η σοφία και η ταπείνωσή του έλαμψαν στο δεύτερο ήμιση αυτού του αιώνος και ξεχύθηκαν σε όλα τα ορθόδοξα έθνη. Ο αξιομακάριστος πνευματικός πατήρ Κλεόπας Ηλίε γεννήθηκε στην κοινότητα Σουλίτσα του νομού Μποτοσάνη στις 10 Απριλίου του 1912. Οι γονείς του Αλέξανδρος και Άννα ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα χριστιανικής ζωής, διότι αγαπούσαν τον Θεό, την Εκκλησία και τα παιδιά τους. Ουδέποτε απουσίαζαν από τις ιερές ακολουθίες. Έκαναν την ελεημοσύνη, προσευχόταν πολύ μαζί με τα παιδιά τους και είχαν μία ζωή αγνή και ευλογημένη από τον Χριστό. Το σπίτι τους ήταν σαν μία εκκλησία, όπως μας διηγείται και ο ίδιος πατήρ Κλεόπας. Έλεγε, είχαμε ένα ολόκληρο δωμάτιο μόνο με εικόνες, ένα είδος παρεκκλησίου. Εκεί προσευχόμασταν. Ακόμα και τα μεσάνυχτα σηκωνόμασταν και κάναμε προσευχή. Δεν ακουγόταν μεταξύ τους βρισχές, πάθη μέθης και ασωτίας, διαμάχες για περιουσίες και διαζύγια. Αλλά η ζωή τους κυλούσε σαν το γάργαρο νερό που τρέχει καθημερινά από την πηγή. Έτσι είχαν διδαχθεί από τους προγόνους τους και αυτή ήταν η χριστιανική παράδοση σε εκείνο τον τόπο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι γεννήθηκαν σε αυτήν την περιοχή με το θέλημα του Θεού πολλοί άνθρωποι που ανάμεσά τους δεν ήσαν λίγοι μοναχοί, ιερείς, εκλεκτοί ιεράρχες και όσιοι, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Νέος Χοζεβίτης από την Μονή Νεάμτς και μάλιστα ο μεγαλόσχημος ιερομόναχος πατήρ Παΐσιος ο Λάρου, ο πνευματικός πατήρ του πατρός Κλεόπα. Ανάμεσα σε αυτούς δεν θα σφάλουμε αν απαριθμίσουμε και τον μακαριστό μας τώρα πατέρα Κλεόπα. Αυτός εξελέγει από τον Θεό από την γέννησή του για να διδάξει πνευματικά και να παρηγορήσει τόσο τους μοναχούς, ιερείς και ιεράρχες, όσο και το μέγα πλήθος των πιστών χριστιανών. Ο γέροντας ήταν πνευματικός και κοινός καθοδηγητής όλων αυτών που ζητούσαν τις προσευχές του και επιθυμούσαν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Η παρουσία του στον αιώνα μας ήταν μία ευλογία για ολόκληρη τη Ρουμανία. Η πατρική του οικία, στην οποία γεννήθηκε ο αρχιμανδρίτης πατέρας Κλεόπας Ηλίε, ήταν μία ζωντανή εκκλησία που δεν έκλεινε για κανέναν άνθρωπο στο χωριό. Εκεί ερχόταν και λειτουργούσε ο ενάρετος ιερέας του καιρού εκείνου, πατήρ Γεώργιος Κυριάκου. Και όπως έλεγε ο ίδιος ο πατήρ Κλεόπας, οι κάτοικοι στο χωριό Σουλίτσα άκουγαν τον ιερέα τους σαν τον ίδιο τον Χριστό
και τίποτα δεν έκαναν χωρίς τη συμβουλή και ευλογία του. Γι' αυτό λοιπόν η ζωή τους κυλούσε φυσιολογικά. Η εκκλησία τους ήταν γεμάτη από πιστούς. Τα αμέτρητα παιδιά ήταν το στολίδι του χωριού. Έτσι ήταν τα ρουμάνικα χωριά στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνος. Γι' αυτό και η οικογένεια των γονέων του ευλογήθηκε από το Θεό με 10 παιδιά, από τα οποία τα 2 πέθαναν μικρά και τα υπόλοιπα 8 επέζησαν. Κατά την παράδοση του τόπου εκείνου, οι προγόνοι του πατέρα του, πατρός Κλεόπα, ήσαν ονομαστοί κτηνοτρόφοι προβάτων, που προέρχονταν από την κοινότητα Σαλίστεα του Σιμπίου. Από εκεί, λόγω των θρησκευτικών πολέμων εναντίον των Ουνιτών και Παπικών του 18ου αιώνος, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τρασιλβανία και μετακόμισαν στην Μολδαβία, όπου εγκαταστάθηκαν στο νομό Μποτοσάνη. Από τους παππούδες του διατηρείται η ιστορία από μνήμης ότι πέρασαν τα Καρπάθια Όρη στην Μολδαβία 3 κατασάρκα αδέλφια με το επώνυμο Ηλίε. Ένας από αυτούς εγκαταστάθηκε στο νομό Μποτοσάνη και έγινε πρόγονος του πατρός Κλεόπα. Ο τρίτος αδελφός έγινε ερημίτης στο Άγιον Όρος, όπου και αναπαύθηκε εν κυρίω. Ο Αλέξανδρος Ηλίε, πατέρας του πατρός Κλεόπα, γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1871 στην κοινότητα Σουλίτσα του νομού Μποτοσάνη. Ήταν ένας άνδρας ψηλός, σιωπηλός και καλός νοικοκύρης. Το έτος 1902 νυμφεύθηκε την Άννα Μπαρτσέα από το γειτονικό χωριό Δρασκάνη και έκαναν τον γάμο τους στην εκκλησία με ιερέα τον πατέρα Γεώργιο Κυριάκου, ο οποίος αργότερα τους βάπτισε και τα 10 παιδιά τους. Ο Αλέξανδρος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την γεωργία, την εκτροφή αγελάδων και με το ζωεμπόριο, όντας από τους πρώτους νοικοκυρέους στο χωριό. Είχε 150 πρόβατα, πάνω από 200 μοσχάρια και 300 στρέμματα χωράφια. Για τον πατέρα του έγραφε τα εξής ο πατήρ Κλεόπας: «Ο Θεός να συγχωρήσει τον πατέρα μου. Ήταν ένας ψηλός άνδρας, φαλακρός με μακριά, άσπρα γένια και πολύ πιστός χριστιανός. Σε κάθε γιορτή πήγαινε με τα παιδιά του στην εκκλησία. Ακόμη βοηθούσε τους πτωχούς. Κανείς δεν τον είδε ποτέ να μεθά, να βρίζει ή να καπνίζει ή να κάνει κάτι παρόμοιο από αυτά τα κοσμικά πράγματα. Το πρωί, όταν εμείς πηγαίναμε στο σχολείο, η μητέρα μας έλεγε να φάμε κάτι ή να πάρουμε κάτι στον τορβά μας. Αλλά ο πατέρας μας της έλεγε: «Όχι, άφησέ τα, δεν θα πεθάνουν». Ενώ όταν ερχόμασταν από το σχολείο, τρώγαμε πρώτα το αντίδωρο και μετά το φαγητό. Τα αδέλφια μου, ιδιαίτερα ο αδελφός μου Μιχαήλ, δεν έτρωγαν τίποτα μέχρι να τελειώσουν την ανάγνωση του ψαλτηρίου. Αν δεν προσευχόμασταν έστω μία ώρα, δεν μας έδινε να φάμε τίποτε. Όταν δεν είχαμε νηστεία, μας έλεγε: «Μην τρώγετε τώρα, όταν επιστρέψετε το απόγευμα από το σχολείο. Δεν είστε γουρούνια για να τρώτε πρωί-πρωί». Ο πατέρας μου δεν ήξερε να διαβάζει βιβλία, αλλά είχε μέσα του τον φόβο του Θεού. Να κοιμηθεί κάποιος το βράδυ χωρίς να προσκυνήσει τις εικόνες και χωρίς να προσευχηθεί, ή να καθίσει στο τραπέζι για φαγητό χωρίς να πούμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών, ή να ακούσει ότι κάποιο παιδί έβρισε ή ότι κάπνισε ή ότι έκλεψε κάτι, δεν ανεχόταν τίποτε από αυτά στον άπαντα αιώνα. Είχε κρεμασμένο σε ένα πάσαλο ένα λουρί που το ονόμαζε ο Άγιος Νικόλαος. «Εάν σε συνελάμβανε να κάνεις κάτι κακό, ο Θεός να σε φυλάξει», μας έλεγε. «Μα ξέχασες τον Άγιο Νικόλαο. Τρέξε αμέσως στην προσευχή. Έχεις 2 μάτια, ξέρεις να διαβάζεις. Διάβασε το ψαλτήρι και το προσευχητάριο». Κάποτε, μας διηγεί το πατέρας Κλεόπας, επιστρέφοντας από το σχολείο, βρήκα στον δρόμο μία λεμαριά αλόγου. Χάρηκα πολύ και την μετέφερα στο σπίτι. Όταν με είδε ο πατέρας μου,
με ρώτησε από πού την έκλεψα. Εγώ του είπα ότι την βρήκα και σκέφτηκα να την πάρω γιατί μπορεί να μας φανεί χρήσιμη. Αλλά ο πατέρας μου μου είπε αποφασιστικά: «Πήγαινε και άφησε την εκεί που την βρήκες, διότι δεν την έβαλες εσύ εκεί». Ο πατέρας μου ήταν στο σπίτι μας μια λαμπάδα αναμένη. Ήταν ένας σκληρός και δίκαιος διοικητής. Όταν έφτασε σε ηλικία 72 ετών, ο Αλέξανδρος Ηλίε παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Χριστού στις 23 Φεβρουαρίου του 1943. Η μητέρα του πατρός, Κλεόπα, η Άννα Ηλίε, γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1876 από ευσεβείς γονείς που ασχολούνταν με τη γεωργία. Το έτος 1902 παντρεύτηκε με τον Αλέξανδρο, με τον οποίο απέκτησαν 10 παιδιά. Από αυτά, 4 αγόρια και ένα κορίτσι ακολούθησαν τον μοναχικό βίο. Η Άννα ήταν απλή γυναίκα, κοντόσωμη και αγράμματη, αλλά είχε μία δυνατή μνήμη. Συχνά έκλαιγε, διότι είχε το χάρισμα των δακρύων. Ο μεγαλύτερος πόνος της ήταν ότι σχεδόν όλα τα παιδιά της πέθαναν σε νεαρή ηλικία και ο μόνος που επέζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα ήταν ο πατέρας Κλεόπας. 3 αγόρια και ένα κορίτσι πέθαναν στο μοναστήρι και τα άλλα στο χωριό τους. Παρόλα αυτά, δυναμώθηκε από την χάρη του Κυρίου για να μπορέσει να σηκώσει τον σταυρό που της δόθηκε από ψηλά με το θείο θέλημα. Επειδή έμεινε χείρα, το έτος 1943 μεταφέρθηκε από τον πατέρα Κλεόπα στο μοναστήρι Παλαιά Αγαπία, όπου και εκάρι μοναχή το έτος 1947 με το όνομα Αγάθη. Μετά από 20 και πλέον χρόνια, στις 15 Σεπτεμβρίου του 1968, η μεγαλόσχημη μοναχή Αγάθη μετόκισε στις αιώνιες μονές σε ηλικία 92 ετών. Από τέτοιους αγιασμένους γονείς, όπως είναι αναμενόμενο, δεν είναι δυνατόν να μην επηρεαστούν και τα παιδιά της οικογένειας, τα οποία δέχθηκαν πλούσιες τις ευλογίες του Θεού. Ο αδελφός του γέροντα Βασίλειος γεννήθηκε το 1905 και το 1929 μπήκε στην αδελφότητα της Μονής Συχαστρία, κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του ηγουμένου πατρός Ιωαννικίου Μωρόη. Μετά από 2 χρόνια υπακοής και ασκήσεως, μετατέθηκε στα Ουράνια το καλοκαίρι του έτους 1931. Ο δεύτερος αδελφός του γέροντα, ο Γεώργιος, γεννήθηκε το έτος 1907. Ήταν πράος, ευλαβής και σοφός άνθρωπος, αλλά και πολύ σκληρός στον εαυτό του. Καταρτίστηκε πνευματικά στη σκήτη Κοζάντσεα με γέροντα τον ασκητή πατέρα Παΐσιο Ολάρου. Κατόπιν εισήλθε στη Μονή Συχαστρία κατά το τέλος του 1927. Εκεί καλογέρευσε με το όνομα Γεράσιμος Μοναχός. Ήταν ο αγωνιστικότερος ανάμεσα στους άλλους αδελφούς του, διότι νήστευε πολύ και προσευχόταν ακατάπαυστα. Έλεγε το ψαλτήρι απ' έξω μία φορά την ημέρα, εκεί στα λιβάδια που έβοσκε τα πρόβατα της Μονής. Μετά από 6 χρόνια μοναχικής ζωής, άφησε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού, το φθινόπωρο του 1933. Η Εκατερίνα ήταν η τρίτη αδελφή του πατρός Κλεόπα. Γεννήθηκε το 1914. Αφού τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό της, αγάπησε την αγγελική ζωή και μπήκε στο μοναστήρι Παλαιά Αγαπία, όπου αγωνίστηκε πολλά χρόνια. Μετά αναχώρησε για το μοναστήρι του Αγάθωνος, του νομού Μποτοσάνη, και πέρασε στην αιωνιότητα από την νεαρή της ακόμα ηλικία σε αυτό το μοναστήρι. Ο Μιχαήλ ήταν ο τέταρτος αδελφός του πατρός Κλεόπα. Γεννήθηκε το έτος 1917. Μαζί με τους αδελφούς του πείμανε τα πρόβατα στα λιβάδια της σκήτης Κοζάντσεα για πολλά χρόνια. Το έτος 1934 πήγε ως υποτακτικός στο μοναστήρι Ντουρέου, όπου και αγωνίστηκε μερικά χρόνια. Κατόπιν ανεχώρησε από την σκήτη
και μετά από λίγο καιρό παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Κυρίου, το έτος 1940. Yeah.
Ο γέροντας Κλεόπα Ηλίε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, γεννήθηκε στις 10 Απριλίου του 1912 και ήταν το 5ο παιδί από τα 10 της οικογένειας του Αλέξανδρου Ηλίε. 2 μήνες μετά την γέννησή του, το βρέφος Κωνσταντίνος, που ήταν το βαπτιστικό όνομα του γέροντα, αρρώστησε βαριά. Για ένα διάστημα δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε και μόνο έκλαιγε μέρα και νύχτα. Όλοι στο σπίτι αγωνιζόταν και φρόντιζαν όσο μπορούσαν για να ζήσει. Μη γνωρίζοντας τι επιπλέον να κάνει η μητέρα του, θυμήθηκε τη συμβουλή ενός γέροντος του χωριού να πάει με το άρρωστο μωράκι της στον τότε φημισμένο πνευματικό πατέρα Κόνωνα Γαβριλέσκου της Σκήτης Κοζάντσεα. Αυτός ήταν μέγας εξορκιστής των δαιμόνων και θεραπευτής πολλών ασθενειών με τις προσευχές του. Φθάνοντας στο κελί του πνευματικού πατρός Κόνωνος, όπου περίμενε πολλής κόσμος, του είπε την δυστυχία της κλαίγοντας γοερά. «Τι να κάνω, πάτερ μου, με αυτό το παιδί. Εδώ και αρκετό καιρό δεν τρώει τίποτε και μόνο κλαίει. Φοβάμαι μήπως μου πεθάνει». «Ξέρεις τι θα κάνεις? Να το αφιερώσεις στην Παναγία», της απάντησε. «Και πώς να το αφιερώσω στην Παναγία?», λέει εκείνη. «Να, πώς», της είπε αυτός. «Πάρε το παιδί στην αγκαλιά σου και τοποθέτησέ το μπροστά στην εικόνα της κυρίας Θεοτόκου και πες αυτά τα λόγια. Παναγία μου, σου προσφέρω αυτό το παιδί, το οποίο είναι άρρωστο. Κάνε εσύ ό,τι γνωρίζεις με αυτό για να γίνει καλά». Τότε η μητέρα του παιδιού προσκύνησε με δάκρυα την εικόνα της Παναγίας και κάνοντας 3 μετάνιες, της είπε κλαίγοντας: «Παναγία μου, σου χαρίζω αυτό το παιδί. Είναι άρρωστο και κλαίει συνέχεια. Κάνε με αυτό ό,τι νομίζεις». Και έμεινε μπροστά στην Αγία εικόνα της περίπου 3 ώρες. Μετά, ο ιερέας, αφού λειτουργήσε, κοινώνησε το μωρό των αχράντων μυστηρίων και του διάβασε ευχές για την υγεία του και από εκείνη την ώρα έγινε καλά. Αυτό ήταν ένα αληθινό θαύμα της Παναγίας μας, διότι από την στιγμή εκείνη ο Κωνσταντίνος δεν αρρώστησε πάλι σε όλη την ζωή του, μέχρι του θανάτου του. Με αυτόν τον τρόπο ευλόγησε η Παναγία μας την μητέρα εκείνη, που γέννησε πολλά παιδιά με τον φόβο του Θεού. Ο μικρός Κωνσταντίνος ακολούθησε μαθήματα επί 7 χρόνια στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Είχε μία εξαιρετικά δυνατή μνήμη, μοιάζοντας προς την μητέρα του. Επί 3 χρόνια ήταν κάτω από την πνευματική εποπτεία του ιερομονάχου ασκητού πατρός Παϊσίου Ολάρου. Στην ηλικία των 11 ετών έμαθε απ' έξω τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Ο ίδιος έλεγε: «Ήμουν βουτυγμένος στις λάσπες λόγω της δουλειάς μου και το προσευχητάριο το είχα κρυμμένο κάτω από την μασχάλη μου. Μέχρι που θα ερχόταν ο πατέρας μου με την καρότσα, εγώ έβρισκα χρόνο και διάβαζα ένα ύμνο, μάθαινα ένα κοντάκι. Και έτσι έμαθα τον ακάθιστο ύμνο της Θεοτόκου». Όλα τα αδέλφια του αγαπούσαν την εγκράτεια από μικρά. Η μητέρα του τους έβαζε ενίοτε κρέας στο ταγάρι την περίοδο που δεν είχαν νηστεία. Αλλά αυτά δεν το έτρωγαν. Το έδιναν στους άλλους και αυτά έτρωγαν λίγο ψωμί και ό,τι άλλο είχαν. Έλεγε πάλι ο πατήρ Κλεόπας: «Όταν ήμουν μικρός και επέστρεφα από το σχολείο, περνούσα μέσα από ένα χωριό και βλέποντας ότι τα άλλα παιδιά πετούσαν πέτρες πάνω σε μία κόκκινη λαμαρίνα ενός σπιτιού, άρχισα να πετώ κι εγώ. Άκουσε ο δάσκαλός μας τον θόρυβο, μας έπιασε όλους και μας άρχισε στα χαστούκια. Τον ευχαρίστησα διότι μου έδωσε ένα καλό μάθημα και τον μνημονεύω μέχρι τώρα στην προσευχή μου». Έλεγε η μητέρα του για τον Κωνσταντίνο ότι από παιδί μισούσε τα κοσμικά πράγματα και τα απέφευγε. Όταν μεγάλωσε και πήγαινε με τα πρόβατα, αν συνέβαινε να γίνεται γάμος σε κάποιο χωριό και άκουγε μουσική και τραγούδια,
δεν περνούσε από εκεί, αλλά περνούσε μακριά, από άλλο δρόμο, και έτσι έφτανε στο σπίτι. Κάθε καλοκαίρι, ο πατέρας του πατρός Κλεόπα, ο Αλέξανδρος Ηλίε, διατηρούσε μία στάνη με πρόβατα στους λόφους και τα ξέφωτα γύρω από την σκήτη Κοζάντσια, σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το χωριό του. Εμπιστευόταν τα πρόβατά του στα τρία μεγαλύτερα αγόρια του, τον Βασίλειο, τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι γνώριζαν αυτούς τους ευλογημένους τόπους από την παιδική τους ηλικία. Επίσης, σε αυτό το μέρος βρισκόταν και το κελί του ερημίτου, πατρός Παϊσίου Ολάρου, πνευματικού τους πατέρα. Αυτός ο μεγαλόσχημος ιερομόναχος γεννήθηκε στην κοινότητα Μποτοσάνη το έτος 1897 και κοινοβίασε στην αδελφότητα της σκήτης Κοζάντσια το έτος 1922. Εκεί ασκήτευσε 26 χρόνια μέσα σε ένα μικρό ερημικό κελί. Δόξαζε το Θεό μέρα και νύχτα και είχε πολλές πνευματικές παρηγοριές. Εξαιτίας της σκληρής του ασκήσεως έγινε περιζήτητος από πολλούς χριστιανούς, τους οποίους και πνευματικά νουθετούσε. Από την παιδική του ηλικία, ο Κωνσταντίνος και τα αδέλφια του πήγαιναν συχνά στη σκήτη Κοζάντσια, διότι αγαπιόταν πολύ από τον πατέρα Παΐσιο. Αυτοί τον βοηθούσαν στις ψαλμωδίες, εργάζονταν στον κήπο και φρόντιζαν για όλες τις ανάγκες των γερόντων πατέρων της σκήτης. Έτσι, εκπληρωνόταν το θέλημα του Θεού, ώστε τα νέα αυτά παιδιά να καταρτίζονται πνευματικά από μικρά για τις μεγάλες αργότερα μοναχικές τους ασκήσεις. Ενίοτε, είχαν και μερικούς πειρασμούς και έτρεχαν στον ερημίτη πατέρα Παΐσιο και του ζητούσαν πνευματικές συμβουλές. Και ο Άγιος του Θεού, άνθρωπος, του συμβούλευε να σιωπούν πάντοτε, να λέγουν αδιάκοπα την ευχή του Ιησού και να κάνουν καθημερινά μετάνοιες, ενώ το βράδυ, μετά το άρμεγμα των προβάτων, να διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου και το ψαλτήριο. Οι αδελφοί ήταν υπάκουοι και ουδέποτε καταπατούσαν τα λόγια του γέροντος Παϊσίου. Αλλά ο διάβολος τους πείραζε όλο και περισσότερο, διότι δεν μπορούσε να υπομείνει και να νικάται από μερικά παιδιά με τον πόλεμο με την δύναμη των ύμνων του ψαλτηρίου. Γι' αυτό ο νοητός εχθρός τους προκαλούσε πολλούς πειρασμούς. Κάποτε, όταν τα τρία αδέλφια έπαιζαν μεταξύ τους, με υποκίνηση του πονηρού, ένας τόσο πολύ τραυματίστηκε από τους άλλους, ώστε νόμισαν ότι θα πεθάνει. Άλλοτε πάλι, ο διάβολος τους τρομοκράτησε στην ώρα της προσευχής τους. Όταν δηλαδή προσευχόταν τη νύχτα, μερικοί σατανάδες άρχισαν να κάνουν θόρυβο με τις παλάμες τους και να φωνάζουν σαν τα γουρούνια. Στην αρχή, ο μικρότερος, ο Κωνσταντίνος, ρώτησε τους άλλους «Εσείς ακούτε?». Τότε ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Βασίλειος, του είπε «Μην τους δίνει σημασία, άφησέ τους, διότι αυτά μόνο μπορούν να κάνουν». Βλέποντας ο εχθρός ότι τα τρία αυτά αδέλφια τον καίουν με την προσευχή τους και με την νηστεία τους, τους προκάλεσε μεγαλύτερο πειρασμό. Μια βραδιά αργά, όταν και οι τρεις προσευχόταν γονατιστοί και διάβαζαν και το ψαλτήριο γύρω από τη φωτιά που είχαν στη στάνη των ζώων τους, ξαφνικά είδαν ένα παράξενο πουλί σαν αετό που πήγαινε προς το μέρος τους. Ο μικρότερος αδελφός, ο Κωνσταντίνος, όντας παιχνιδιάρης, άφησε την ανάγνωση του ψαλτηρίου και είπε «Κοιτάξτε τι ωραίο πουλί είναι αυτό». Τότε ο Βασίλειος του λέει «Σώπασε, προσευχή σου και μη μιλάς». Ενώ ο Κωνσταντίνος παρατηρούσε αυτό το παράξενο πουλί, το οποίο σίγουρα ήταν ο διάβολος, ξαφνικά έπεσε μέσα στην εστία της φωτιάς, προκαλώντας μεγάλο θόρυβο και σκορπίζοντας τα αναμένα κάρβουνα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι άναψε φωτιά στη στάνη των ζώων. Εξαιτίας αυτής της φωτιάς κάηκαν τα περισσότερα πρόβατα. Με δυσκολία κατόπιν έσβησαν τη φωτιά και συγκέντρωσαν τα υπόλοιπα φοβισμένα πρόβατα. Μετά από αυτό το γεγονός, έτρεξαν στον ερημίτη πατέρα Παΐσιο
και του είπαν όλα αυτά που έπαθαν από τον διάβολο. Ο γέροντας ράντισε τα πρόβατα και την στάνη με αγιασμό και ενίσχυσε με τις συμβουλές του τα τρία αδέλφια να μην φοβούνται, διότι ο διάβολος έχει ιδεθεί από τον Χριστό και δεν έχει δύναμη να σκοτώσει ανθρώπους. Όταν ήταν όλα τα αδέλφια του γέροντα Κλεόπα στο πατρικό σπίτι, η μητέρα τους τα παιδαγωγούσε χωρίς να τους μιλά για τη μοναστηριακή ζωή. Γι' αυτό έστελνε τα νέα κορίτσια της σε αγκαρίες, στο μάζεμα και χτύπημα του καλαμποκιού και σε άλλες εργασίες, με τον λογισμό ότι θα μπορέσει έτσι να τις αποσπάσει από τέτοιες σκέψεις. Αλλά βλέποντας ότι δεν ενδιαφέρονταν πολύ για αυτές τις εργασίες, έκλαιγε και πολύ πικρανόταν στην καρδιά της. Όμως οι αδελφοί και ιδιαίτερα ο Κωνσταντίνος αναζητούσαν την ευκαιρία να διηγηθούν στους άλλους βίους των Αγίων και ιστορίες από άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Έτσι, μερικά από αυτά μπήκαν στη μοναχική ζωή αργότερα και αυτή η μητέρα τους πήγε σε μοναστήρι. Διηγόταν ο πατήρ Κλεόπας ότι στα έτη 1925 και 1926 οι νέοι του χωριού αποφάσισαν να πληρώσουν δύο οργανοπαίκτες και να χορέψουν στο σπίτι της οικογένειας Ηλίε, όπως ήταν συνήθεια από τους γέροντες του χωριού. Οι γονείς του ήταν χαρούμενοι να δουν τα παιδιά τους να χορεύουν για να τους δοξάσει όλο το χωριό. Κάποια νύχτα συγκεντρώθηκαν οι νέοι και άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύουν. Εκείνη τη στιγμή ο ένας αδελφός, ο Γεώργιος, είδε ότι η εικόνα της Θεοτόκου που ήταν κρεμασμένη στον τοίχο έκλαιγε και κατάλαβαν ότι αυτό που έκαναν ήταν αμαρτία. Τότε και οι τρεις αδελφοί, Βασίλειος, Γεώργιος και Κωνσταντίνος, βγαίνοντας έξω από το σπίτι, κρύφτηκαν. Βλέποντας η μητέρα τους ότι απουσιάζουν, τους αναζητούσε παντού. Αφού τους βρήκε, τους είπε «Γιατί μας κάνατε περίγελους σε όλο το χωριό? Ελάτε κι εσείς στο χωρό». Αλλά ο Γεώργιος απομακρύνθηκε κάπου και παίρνοντας ένα μαχαίρι, έκοψε τις λωρίδες από τα τσαρούχια του. Κατόπιν είπε στη μητέρα του «Μητέρα, πώς να έλθω στο χώρο αφού μου χάλασαν τα παπούτσια μου?». Από εκείνη τη νύχτα οι γονείς των παιδιών κατάλαβαν ότι αυτά εξέλεξαν άλλη οδό σε αυτή τη ζωή και τα άφησαν να υπηρετήσουν μόνο τον Χριστό κατά την επιθυμία τους. Ενώ ακόμη τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια, ο Βασίλειος και ο Γεώργιος, έμεναν στο πατρικό σπίτι, ετοιμαζόταν για την μοναστηριακή τους ζωή. Σηκωνόταν τα μεσάνυχτα, διάβαζαν την ακολουθία του όρθρου, το ψαλτήριο και νίστευαν. Αυτοί ξυπνούσαν και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος όμως στεναχωριόταν, διότι του χαλούσαν τον ύπνο. Η μεγαλύτερη αδελφή τους, η Μαρία, είχε ήδη ενταχθεί στη στρατιά του Κυρίου και καλούσε και τον Κωνσταντίνο, λέγοντάς του «Άντε κι εσύ, έλα στο στρατό του Κυρίου μας και δεν είναι δύσκολη η ζωή στο μοναστήρι, όπως στον κόσμο». Τότε αυτός συγκατατέθηκε. Την επόμενη νύχτα, όταν τον ξύπνησαν πάλι τα άλλα αδέλφια για την νυχτερινή προσευχή, αυτός είπε ότι δεν θέλει να σηκωθεί πάλι και δεν θα πάει πλέον στο μοναστήρι. Κατόπιν, ξάπλωσε πάλι αμέριμνος. Η μητέρα τους δούλευε μέχρι αργά τη νύχτα. Πηγαίνοντας στο πηγάδι να πάρει νερό με δύο κουβάδες, είδε στο δωμάτιο που κοιμόταν ο Κωνσταντίνος ένα μεγάλο σκύλο, ο οποίος στεκόταν με το στήθος του προς τα έξω και έγλυφε τα μάγουλά του. Τότε φώναξε τον Βασίλειο. «Αλίμονο, Βασίλειε, έλα γρήγορα, διότι τον Κωνσταντίνο θα τον φάει ένας σκύλος». Τότε ο Κωνσταντίνος ξύπνησε και πρόλαβε να δει μόνο την ουρά ενός μεγάλου μαύρου σκύλου, ο οποίος εξαφανίστηκε. Ο Βασίλειος του είπε «Αυτός είναι ο διάβολος, ο οποίος χαίρεται, διότι δεν θα έλθεις πάλι στο μοναστήρι». Από εκείνη τη στιγμή, ο αδελφός Κωνσταντίνος δεν αρνήθηκε άλλη φορά να πάει στο μοναστήρι και σηκωνόταν τη νύχτα για την προσευχή για να μην έλθει πάλι ο σκύλος και τον δαγκώσει.
Το έτος 1927, ο αδελφός του γέροντος Κλεόπα, ο Γεώργιος, ανεχώρησε για υποτακτικός του γέροντος Παϊσίου, στη σκήτη Κοζάντσια. Εκεί έκανε υπακοή στον γέροντα, εργαζόταν στον κήπο, έψελνε στην εκκλησία και επαναλάμβανε πάντοτε την ευχή του Ιησού, τρώγοντας μία μόνο φορά την ημέρα. Ενίοτε μετέβαινε και στη σκήτη Σιχαστρία, που είναι στα βουνά Νεάμτς. Τον χειμώνα του έτους 1929, μετά την εορτή του Αγίου Ιεράρχου Νικολάου, ο Βασίλειος και ο Κωνσταντίνος, μετέπειτα γέροντας Κλεόπας, αποφάσισαν να αναχωρήσουν για τη σκήτη Σιχαστρία του νομού Νεάμτς, για να υπηρετήσουν με όλη την ψυχή τους τον Χριστό. Αφού προσευχήθηκαν πολύ στο Θεό με νηστεία και μετάνοιες, πήραν ευλογία από τον ιερέα του χωριού και είπαν στους γονείς τους τους λογισμούς τους. Δεν υπήρχε για την μητέρα τους δυσκολότερος χωρισμός από αυτόν. Έκλαιγε η καημένη απαρηγόρητα, διότι της έφευγαν ξαφνικά δύο νεαρά παιδιά. Αλλά ο πατέρας τους της έλεγε: «Άφησε τους να πάνε, γιατί εμείς δεν είχαμε το μυαλό τους όταν ήμασταν νέοι σαν αυτούς. Να, αύριο θα πεθάνουμε και τι μας ωφέλησε η ζωή αυτή?» Στη συνέχεια, οι αδελφοί ετοίμασαν τα πράγματά τους. Όμως, δεν πήραν μαζί τους παρά δύο σακίδια, στα οποία είχαν μερικά ρούχα. Ακόμη, πήραν την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων, το ορολόγιο, το ψαλτήρι και δύο μεγάλες εικόνες, τις οποίες αγαπούσαν πάρα πολύ. Ήταν του Αγίου Γεωργίου και της κυρίας Θεοτόκου. Κατόπιν, γονάτισαν και παρακάλεσαν τον Θεό και την κυρία Θεοτόκο να ευλογήσουν το ταξίδι τους και να αξιωθούν να επιδοθούν στις πνευματικές ασκήσεις. Μέχρι την άκρη του χωριού τους, τους συνόδευσαν οι γονείς τους, οι οποίοι έκλαιγαν από φυσική αγάπη προς τα παιδιά τους και δεν τους ήταν εύκολο να αποχωριστούν από αυτά. Τα παιδιά τους όμως τους παρηγορούσαν και τους μιλούσαν για τον Χριστό και την αιώνια ζωή. Αλλά βλέποντας ότι οι γονείς τους δεν μπορούσαν να τους αποχωριστούν, ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Βασίλειος, άρχισε να τους ψάλει το κοντάκιο του ακαθίστου του Σωτήρος μας Χριστού. «Ιησού γλυκύτατε το φως του κόσμου, της ψυχής μου φώτισον τους οφθαλμούς». Κατόπιν υποκλήθηκαν και φίλησαν τα χέρια των γονέων τους και ανεχώρησαν για την σκήτη Κοζάντσια. Την στιγμή εκείνη οι γονείς τους έπεσαν κάτω και άρχισαν να κλαίγουν με αναφιλητά. Στην Κοζάντσια έμειναν μία μέρα στον καλό τους γέροντα Παΐσιο, ο οποίος τους διηγόταν πάντοτε για τους ερημίτες των ωραίων Νεάμτς. Τη δεύτερη μέρα αναχώρησαν για την Σουτσεάβα, παίρνοντας μαζί τους και τον αδελφό τους Γεώργιο, ο οποίος είχε πάει για επίσκεψη στη σκήτη Κοζάντσια. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων θα τα ξαναπούμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια, Απόστολος Καπουδάκης.